δεύτερο του Τζόρβα τώρα. Πέρασε μπάλα από τον Νίνι, είναι Μπεκλέρας. Προσπάθεια του Σαρμιέντο, κάτω Ζιλμπέρτο Λέτο. Τον εμπόδισε ο Νάστος, τον ανάγκασε να βγει λίγο πλάγια. Αλλάζει με τον Νίνι, πάλι ο Αργεντινός. Προσποίηση πολύ όμορφη στον Τάτο, ο Νίνις που έχει χώρο. Εξωτερικό φάλτσο για τον Σισε, μακριά ο Ολιβέιρα. Ο Νίνις με τον Τάτο που έβαλε πιο καλά το σώμα, η κόντρα του Κατσουράνη, Σισε. Πολύ ωραία στην υποδοχή για να ελευθερωθεί, Κατσουράνης τώρα. Τώρα λέει ο Κάκος. Ο Σισε, καταπληκτική βολίδα, εξουδετερώνει ο Μιχαηλίδης, αλλά γίνεται το γκολ για τον Παναθηναϊκό από τον Σαλμικίδη. Στο 18, ο Σαλμικίδη που παίρνει όπως λέμε το rebound από την απόκριση του Μιχαηλίδη. Σε μια βολίδα πραγματική του Σισε στο φάουλ με την πάσα του Νίνη. Για αυτή την οβίδα του Γάλλου. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έδωσε εντολή στο Ματίας Μπιάρσπιγκ να κάνει ζέσταμα. Επομένως, αν δεν μπορεί να συνεχίσει ο Γιούρκες Αϊταρίδης, ο Σουηδός θα αλλάξει όλη η άμυνα, Νίκο, και θα πάει δεξιά ο Μπιάρσπιγκ. Α, θα πάει δεξί μπακ ο Μπιάρσπιγκ. Ναι, η πιο λογική κίνηση θα είναι αυτή. Εκτός αν δούμε Βίντρα από εδώ, Καντέ απέναντι και το Μπιάρσπιγκ σέντερ μπακ. Έτσι, αλλά αυτές πολλές αλλαγές μαζί. Μίνης, καταπληκτική πάσα. Είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Σισε με πολύ δύναμη στα δίχτυα 0-2. Το 22ο γκολ του Γάλλου στο φετινό πρωτάθλημα, του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος. Τέταρτο εύστοχο στα 5 πέναλτι που έχει χτυπήσει φέτος. Παναθηναϊκά εδώ τα πανηγύρια με τον Νιόπλια, τον Βαζέχα, όλοι γίνονται ένα κουβάρι. Το άγχος που φαινόταν ότι είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα ξέσπασμα από όλους όπως βλέπετε. Ο ΠΑΟΚ σοφαρίζει στο Αλκαζάρ τη Λάρισα 1-1. Ο Κλέιτον που έχει πει βέβαια για αυτός με δυνάμεις, φρέσκος, άλλαξε την μπάλα για τον Κατσουράνη, βγήκε πλάγια πάλι για τον Βραζιλιάνο. Αυτός δίνει για τον Σισε, ο Γάλλος, με πλάτη στην αντιπαλιαστία, κλεισμένο στα κουνιά, καταπληκτική, λεπτό περνάει, τρομερό γκολ για τον Παναθηναϊκό το τρίτο. Το κερασάκι στην τούρτα με μια ενέργεια μαγική από δύο μεγάλους μπαλαδόρους. Ο Γάλλος ο Σισε πήρε την κάθε την παλιά με στην περιοχή από τον Κλέιτον, κράτησε πολύ ωραία την μπάλα, την ώρα που φαινόταν ότι έψαχνε τρόπο να γυρίσει, να σουτάρει, πάτησε. Ένα γκολ χάρμα, είδεστε. Πολύ όμορφη ενέργεια από τους δύο.